μαζευτήκαμε κάποιοι άνθρωποι που αγαπάμε τον πολιτισμό, αγαπάμε πάρα πολύ την Κρήτη και είμαστε και υποκλεινόμαστε και θα υποκλεινόμαστε και γενιές μετά στον Χωρίς Όρια Μίκη Θεοδωράκη. Τι θα δει ο κόσμος, κυρία Τσομπανάκη, στο Ηρώδιο, γιατί μιλάμε για μια σύμπραξη με τον αγαπημένο Βασίλη Σκουλά, με ριζίτικα τραγούδια. Θα τραγουδήσετε, θα ερμηνεύσετε Μίκη Θεοδωράκη. Θα είναι και ο καιρός με το μέρος σας και θα βοηθήσει όλο τον κόσμο να βρεθεί εκεί και να έχει να απολαύσει μια ιδιαίτερη, πανέμορφη, καταπληκτική βραδιά. Ναι, ο καιρός σήμερα και χθες δεν είναι ευνοϊκός για να αποφασίσεις να σταθείς έξω και να ακούσεις αυτά που θα ακουστούν στο Ηρώδιο, αλλά είναι σίγουρο ότι θα είναι την Τετάρτη, είναι μαζί μας. Έτσι ακριβώς. Είναι μία διαδρομή συνετή με βήματα σεμνά από τους ήχους τους Βυζαντινούς μέχρι το σημερινό μεγάλο δημιουργό Μίκη Θεοδωράκη, του οποίου η έμπνευση άπτεται σε αυτούς τους ήχους. Ακουμπά, τους χαϊδεύει αυτούς τους ήχους και τους εισάγει στα τραγούδια του, στη μουσική του, στις δονήσεις που αποπνέει η μουσική του. Γιατί οι ήχοι της Κρήτης ξεκινάνε από το βαθύ παρελθόν του πολιτισμού της και θα είναι αιώνιοι. Και ο Θεοδωράκης που το σεβάστηκε αυτό θα είναι αιώνιος. Και αυτό θα ακούσουν και θα δουν οι θεατές. Πάντως, κυρία Τσομπανάκη, ακούγεται φανταστικό. Την Τετάρτη θα είμαστε όλοι εκεί να σας απολαύσουμε. Μακάρι. Έχετε βαλθεί φέτος να μας βγάλετε από μέσα μας τα πιο βαθιά μας, τα πιο γλυκά μας συναισθήματα και τα πιο πατριωτικά, θα τολμούσα να πω. Γιατί μιλάμε για την Κρήτη, αλλά μέσα από την Κρήτη, μέσα από τα τραγούδια και μέσα από αυτές τις μουσικές, εκφράζεται η ψυχή του Έλληνα και όχι μόνο του κριτικού. Συμφωνώ. Και για το σασμό, γιατί σας παρακολουθούμε, μιλάμε για το σίριαλ το οποίο φέτος έχει κάνει τεράστια επιτυχία στην ελληνική τηλεόραση. Και έλεγα πριν και με τα παιδιά, αν τελικά η αγάπη είναι αυτή που μπορεί να φέρει το σασμό, ακόμα και στην Κρήτη που τα πνεύματα είναι πιο έντονα, οι άνθρωποι είναι πιο... Παθιασμένοι. Θέλετε να σας πω εγώ. Ναι. Είναι οι άνθρωποι εκεί, είναι ειλικρινείς με τα αισθήματά τους, αλλά έχουν ένα ελάττωμα που το έχω κι εγώ. Ποιο? Πιάζονται. Ενώ πρέπει να είναι παντρεμένη η λογική με το συναίσθημα. Γι' αυτό και είναι τόσο ανδροί οι κριτικοί, γιατί ορμούν στη φωτιά όταν πρόκειται να υπερασπιστούν το δίκιο τους. Δεν σκέφτονται τις συνέπειες. Όμως στην περίπτωση μιας βεντέτας που έχουμε να κάνουμε με το χαμό τις πιο πολλές φορές αθώων ανθρώπων, επειδή απαντούν εκδικητικά σε ένα συμβάν, αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό δεν είναι ανδρεία. Αυτό είναι μόνο πόνος και σκοτάδι. Στο σασμό που λέτε, ναι, νικάει η αγάπη, γιατί πάντα νικάει η αγάπη και μέσα στη διαδρομή της ιστορίας της ανθρωπότητας νικάει η αγάπη. Αν σκεφτείτε λίγο προς τα πίσω, πάρουμε τον Χριστό, σταυρώθηκε, σταυρώθηκαν και πολλοί από αυτόν, από αυτούς που τον ακολούθησαν και σήμερα. Η πίστη μας σταυρώνεται, γιατί έχει κακοποιηθεί από όλους έχει κακοποιηθεί. Και από τους πιστούς, αλλά και από αυτούς που εκπροσωπούν την πίστη καμιά φορά. Και πρέπει να ξαναβρούμε την αλήθεια μας. Μέσα στο σασμό εγώ παίζω έναν ήρωα, μια ηρωίδα που είναι δυσυπόστατη. Δηλαδή, ξέρει την αξία της αγάπης, αλλά προσπαθεί να τη ταιριάξει με τη βαθύτατη ευθύνη που έχει απέναντι στην ανατροφή της, που είναι μια παλιού τύπου ανατροφή, ότι η ηθική το μας χρέος είναι πάνω απ' όλα. Το χρέος. Και είναι πολύ περισσότερο απ' όλα μάνα. Θέλει να προστατέψει το δίκαιο των παιδιών της και της οικογένειας. Αυτό την κάνει πολλές φορές να κάνει φάλτσα, όπως γίνεται και σήμερα από πολλούς ανθρώπους. Η Καλλιόπη είναι ένας άνθρωπος που έχει στιβαρές αρχές, αλλά εκεί στη βεντέτα κάνει λάθη. Κυρία Τσομπανάκη, στη δική σας διαδρομή, γιατί το τελευταίο καιρό έχουν τυραννίσει λίγο το θέατρο όλες αυτές οι καταγγελίες και το ότι οι γυναίκες ηθοποιοί πια επώνυμα ανοίγουν το στόμα τους και έρχονται αντιμέτωποι με τους δικούς τους δαίμονες. Ένα παραπάνω, εσείς που είστε μανούλα, φαντάζομαι ότι το βάρος, και το ηθικό και το κανονικό της αγάπης είναι ακόμα μεγαλύτερο. Στη δική σας διαδρομή, πότε έπρεπε να μπείτε μπροστά για να υπερασπιστείτε ενδεχομένως
κάτι που θα συνέβαινε στον Ορφέα που είναι το παιδί σας και πότε έπρεπε να μπείτε μπροστά για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας σε κάτι που θα σας έφερνε σε δύσκολη θέση. Τον Ορφέα τον υπερασπίστηκα από την γέννησή του κιόλας, από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε, όταν τον άρχισα να τον μεγαλώνω και τον ανάθραψα με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Δεν είπα το σωστό από το λάθος. Είπα το καλό από το κακό. Και το καλό και κακό ορίζεται από τις αρχές μας, ορίζεται από τις αξίες που μας αναθρέφουν οι γονείς μας. Έτσι ήμουνα 100% σίγουρη από πολύ νωρίς, από τα 20 του, ότι ξέρει να υπερασπιστεί μέσα σε εισαγωγικά τον εαυτό του, ξέρει να κάνει λάθη και να μάθει από αυτά. Δεν φοβήθηκα για τον Ορφέα, γιατί ξέρα πόσο καλός συνοδοιπόρος ήταν στην ανατροφή που πήρε από τους γονείς του. Αφήνουμε τον Ορφέα και δεν χρειάστηκε ποτέ να πάρω θέση πάνω σε αυτό. Όσο αφορά εμένα, ισχύει το ίδιο, ακριβώς το ίδιο. Μεγάλωσα γονείς που είχαν αυστηρές αρχές, γιατί ανήκω σε άλλη γενιά και ήταν, σήμερα αυτές οι αρχές ακούγονται αυταρχικές και όλα αυτά, αλλά έφυγα ένα κοριτσάκι 18 χρονών που έφυγε από το σπίτι. Αν δεν είχα αυτά τα stop, αυτά τα εμπόδια προς το πάμε να γνωρίσουμε τη ζωή και ό,τι θέλει ας γίνει, προς μια κατεύθυνση το λέω έτσι, προς τη χρήση της γυναικείας μου φύσης, που ήμουν μια πολύ όμορφη κοπέλα. Είστε ακόμα μια πολύ ωραία γυναίκα. Το δέχομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ για το κομπλίμα. Θα ήταν επικίνδυνο, γιατί τα κορίτσια, όταν, όπως και όλοι οι νέοι, όταν είναι πάρα πολύ στην αρχή της διαδρομής της ενήλικης ζωής τους, που είναι από τα 20 και μετά, από τα 18 και μετά, δεν μιλάω για τα παιδιά που είναι κάτω από αυτές τις ηλικίες και τα πράγματα αλλάζουν. Θα κάνουμε άλλη συζήτηση αν θέλετε. Λοιπόν, από εκείνη την ηλικία και μετά, όταν έχεις θεμέλια, δύσκολα πέφτεις κάτω. Γυρνάς την πλάτη, βάζεις stop. Δεν θέλω να πάρω θέση, ούτε απέναντι στους μεν, ούτε απέναντι στους δε. Συνέβησαν φρικτά πράγματα, είτε για τους εκατέρωθεν, γιατί και αυτοί που προσβάλλουν τη δική τους αξιοπρέπεια καταστρατηγώντας τη θέση που έχουν, τη θέση ισχύως, και αυτοί δυστυχισμένοι είναι όταν αναγκάζονται να κάνουν, εάν αναγκάζονται να κάνουν αυτό. Δεν έχουν άλλο τρόπο φαίνεται. Και αυτοί που το υποδέχονται εκείνη τη στιγμή χάνοντας, αλλαλιάζοντας, χάνοντας τον έλεγχο, φοβούμενοι τόσο πολύ, και αυτοί οι άνθρωποι είναι θύματα. Όλοι είναι θύματα σε αυτή την ιστορία και πρέπει οι άνθρωποι για να αντέξουμε στον χρόνο, η ανθρωπότητα ολόκληρη, να πάψουμε να είμαστε θύματα των εαυτών μας. Και των παθών μας καμιά φορά, κυρία. Και των παθών μας. Οι μάνες πρέπει να προσέξουν πώς αναθρέφουν τα παιδιά τους και το κράτος, η παιδεία, τι τα μαθαίνει, πώς τα εκπαιδεύει. Θα ήθελα τόσο πολύ μέσα από την καρδιά μου, θέλω να το πω, να μπορούσα να σας απευθύνω μια πρόσκληση, να έρθετε να σας γνωρίσουμε από κοντά και να κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Ξέρω ότι δεν γίνεται καναλικά. Όχι τώρα, αργότερα. Αργότερα, ναι. Είστε μέσα στην καρδιά μας. Εύχομαι καλή επιτυχία την Τετάρτη, αν και νομίζω ότι όλος ο κόσμος θα αγκαλιάσει αυτή τη φανταστική, το φανταστικό μουσικό ταξίδι, θα το πω εγώ.